πώς βγήκε η έκφραση «έγινε της Πόπης». Α. Από ένα ναυάγιο κοντά στο Καβούρι. Β. Από τα περίφημα πάρτι μιας διάσημης σαλονικιάς. Γ. Από μια Αθηναία που γινόταν πάντα το δικό της. Υπάρχει λόγος που λέμε «έγινε της Πόπης». Δεν το λέμε τυχαία. Δεν λέμε της Κέτης, δεν λέμε της Φέης, δεν λέμε της Ανίτας. Από μία Αθηναία που γινόταν πάντα το δικό της, μία Αθηναία, θα πω. Μω. Λέω μία Αθηναία τώρα, εντάξει. Πάρτι... Δεν σου βγάζει νόημα αυτό, ε. Είναι τώρα μία Αθηναία... Που γινόταν το δικό της. Εντάξει, τόσο... Άλλωστε, όταν λέμε εμείς έγινε της Πόπης, νομίζω δεν σημαίνει ότι κάποιος επιβάλλεται, άρα γίνεται το δικό του. Δεν ξέρω τώρα εγώ, δεν είναι και σωστό να υπερθεματίσω. Δεν έχω και ένστικτο να πω... από τα περίφημα πάρτι μιας διάσημης σαλονικιάς. Πάλι το Α θα πω. Το Α θα πεις. Ναι. Όλος τυχαίος. Όλος τυχαίος. Δεν ξέρω ποιο νόημα μου βγάζει. Πάμε να το κλειδώσουμε παρακαλώ. Και ποια είναι η σωστή απάντηση. Φίλοι μου, συγχαρητήρια. Το 1934 το ατμόπλιο Πόπη με 122 επιβάτες και εμπορεύματα προσέκρουσε στη βραχονισίδα Κασίδη, ένα μίλι μετά το μικρό Καβούρι. Τότε το πλήρωμα έδωσε προτεραιότητα στην εκφόρτωση των τυριών και όχι στη διάσωση των επιβατών. Αν και το πλοίο δεν βυθίστηκε, έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι. Έτσι βγήκε η φράση «έγινε της Πόπης». Και όμως είναι έτσι όπως τα λέει η Αλέκα, διότι και πραγματικά... Πολύ ωραία το πήγες με την τύχη, γιατί κάποιος που δεν το ξέρει αυτό, μόνο αυτό δεν θα σκεφτόταν νομίζω, έτσι.